ήρθε στο σπίτι μας ο Άι Βασίλης, στα αλήθεια όμως, και μας είπε ότι ο Σπύρος Σούλης θα έρθει τη Δευτέρα και θα μας φτιάξει το σπίτι. Επειδή οι βοηθοί μου είπαν ότι δεν κάνατε καμία σκανταλιά εφέτος, πήρα το έλκυθρό μου και ήρθα να σας πω ότι τη Δευτέρα θα έρθει ο Σούλης με την ομάδα του να σας φτιάξει το πιο όμορφο σπίτι και το ωραιότερο κοριτσίστικο δωμάτιο του κόσμου. Μέσα θα έχει όλα τα παιχνίδια που έχετε ζητήσει. Ξαφνικά μείναμε και οι δύο χωρίς δουλειά. Έχω κάνει φοβερές προσπάθειες. Έχω βγάλει κάρτες. Χτυπάω πόρτες. Πηγαίνω στα μαγαζιά. Τις μοιράζω. Δίνω το τηλέφωνό μου, πηγαίνω σε γνωστούς, σε φίλους. Κάποιοι άνθρωποι ανταποκρίνονται. Οι περισσότεροι όμως τώρα, με αυτές τις συνθήκες, δεν έχουν την οικονομική κατάσταση για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να βάλουν κάποιο κλιματιστικό. Το αποτέλεσμα είναι εγώ να μην έχω δουλειά. Τα προβλήματα του σπιτιού είναι ότι δεν έχει ασφάλεια, πόρτες, παράθυρα δεν κλείνουνε. Δεν έχει πλακάκια, με αποτέλεσμα έχει ένα μουσαμά και από το μουσαμά να βγαίνουν 40 ποδαρούσες, είχαμε πρόσφατα. Το δωμάτιο το παιδικό η Μαρία δεν κοιμάται στο επάνω κρεβάτι γιατί βγαίνουν μυρμήγκια. Έχουμε προσπαθήσει, έχουμε βάλει φάρμακα, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Πέφτουν τα μυρμήγκια στο κρεβάτι και τη δαγκώνουν. Και έτσι κοιμάται κάτω με την αδελφή της. Η Σοφία βασανίζεται περισσότερο από τη Μαρία γιατί έχει βροχικό άσμα και δεν επιτρέπεται η κατάσταση του σπιτιού για την υγεία της. Η Σοφία παρουσίασε πριν 3 χρόνια ένα πρόβλημα στα πόδια της. Ξύπναγε και πονούσε και έκλαιγε. Και αυτό το σπίτι της οικογένειας Στάβαρη θα έχω την καλύτερη παρέα. Έρχονται ήδη, ελάτε, ελάτε, για να με βοηθήσουν όλοι οι συνεργάτες μου από το πρωινό του Αντένα. Πάμε να κουβαλήσετε. Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Θα την κάνεις εκεί, παιδάκι, θα τα πάρουμε. Εδώ, και την Αργυρό μαζί. Θα σε σκοτώσω. Αμπαλάρ, πέδινε. Είστε τρελοί. Αφού μπορώ με τα χέρια μου να βοηθήσω μια οικογένεια, το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Φτιάχνει τόσο καιρό πράγματα μέσα σε κουζίνες. Να μην γκρεμίσει μια κουζίνα. Να μην γκρεμίσω κι εγώ. Ναι, τέλειο, μου αρέσει. Αυτό σου έχω, να γκρεμίσει την κουζίνα. Ναι, και κάτι άλλο θα κάνει. Κάθε φορά που βλέπω την εκπομπή, μου αρέσει αυτό που μπαίνει με τη Βαριοπούλα και αρχίζει και βαρά. Θα το γκρεμίσουμε! Ναι! Θα το ξαναχτίσουμε! Ναι! Θα προλάβουμε να κάνουμε Χριστούγεννα με τις οικογένειές μας! Ναι! Πάμε! Αισθάνομαι πανέτοιμος για το γκρέμισμα. Έτσι. Νομίζω ότι γι' αυτό με φώναξε ο Σπύρος. Θα αποτελέσω το βαρύ πυροβολικό στο γκρέμισμα του σπιτιού. Είμαι πάντα χαρούμενος όταν με φωνάζει ο Σπύρος για βοήθεια. Είναι από τις αγαπημένες μου εκπομπές, αυτό είναι γνωστό. Ο τρόπος που την κάνει ο Σπύρος είναι μοναδικός. Ο στόχος της ίδιας εκπομπής είναι πάντα χριστουγεννιάτικος. Αλληλεγγύη, ουσία. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα που έχει και ουσία, έχει και πράξη, όχι μόνο λόγια. Είσαι έτοιμη για όλα, για μπογιάτισμα, για σοβάτισμα, πλακάκια, χτίσιμο, γκρέμισμα? Τα πάντα είμαι έτοιμη, άλλωστε αυτό σπούδασα έτσι κι αλλιώς. Είναι κάτι το οποίο μου είναι οικείο, δεν το έχω κάνει ίδια, αλλά μου είναι ένας χώρος έτσι πολύ γνώριμος. Να τα πούμε. Να τα πούμε. Ένα λεπτάκι μόνο. Δύο. Έλα, Αντρέα. Είδα να μας πούνε τα κάλαντα! Έλα ρε Αντρέα με τα κάλαντα! Πες ότι μας τα πάνε άλλοι, δεν θα τελειώσουμε ούτε του χρόνου! Πέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός... Έλα παιδιά να έρχεται το Αλεξανδρινό!